βοήθεια στο σπίτι, πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με πανό και φώναξαν συνθήματα ζητώντας τη μονιμοποίησή τους. Κυρίες και κύριοι, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως τον Νίκο Αβουκάτο για να μας πει για όλα αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη σήμερα κατά τη διάρκεια του εορτασμού του Πολιούχου της πόλης. Χαίρετε, Νίκο. Βασίλη, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Παρουσία λοιπόν του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Ξεκίνησαν σήμερα οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις και φέτος αυστηρός έλεγχος αστυνομίας με κύκλοι δώματα, όπως ανέφερες και εσύ, Βασίλη, έξω από τον Ιερό Ναό. Μια συνηθισμένη εικόνα τα τελευταία χρόνια έξω από την Εκκλησία. Δεν είχε την κοσμοσυρωή και των προηγούμενων ετών. Να τονιστεί επίσης το γεγονός ότι συμβαίνει όλο αυτό με τα αυστηρά μέτρα της αστυνομίας. Λίγο πριν τις 11 έφτασε ο Προκόπης Παυλόπουλος για να παρακολουθήσει τη τοξολογία. Πριν και μετά να σημειώσουμε ότι δέχτηκε το χειροκρότημα του κόσμου καθώς και πολιτών της Θεσσαλονίκης που ήταν ορισμένοι στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών και ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους με έναν χαιρετισμό, με ένα νεύμα για τον λίγο τα πλάνα και όλα από τη σημερινή ημέρα. Σύνεξε, Νίκο, απλώς βλέπουμε τα πλάνα να ξέρει και ο κόσμος ότι είναι από τη σημερινή ημέρα. Μόλις εξήλθε από το αυτοκίνητό του, οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων τον περίμεναν για να τον τιμήσουν λίγο πριν εισέλθει στον Ιερό Ναό. Εψάλλει ο εθνικός ύμνος. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην είσοδο της Εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου περίμεναν οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, η υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης Κατερίνα Νοτοπούλου, ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος της Τζικώστας, ο δήμαρχος της πόλης Γιάννης Μπουτάρης. Τη δοξολογία παρακολούθησαν, να σημειώσουμε, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελος και βουλευτές της πόλης, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Φυσικά θα δούμε και περισσότερα ακόμα στο βραδινό δελτίο.